56χρονος από τα Χανιά, που πίστεψε και εκείνος ότι επικοινωνεί με το λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται, είναι το δεύτερο θύμα του απατεώνα που χτύπησε στο Ηράκλειο, εξανεμίζοντας τις οικονομίες ενός συνταξιούχου. Ο απατεώνας χτύπησε, όπως φαίνεται, μεθοδικά, ψαρεύοντας θύματα σε όλη την Κρήτη. Δεν εμπιστεύομαι, είμαι διστακτική, προσέχω. Ενημερώνετε τους μεγαλύτερους. Ναι, φυσικά. Ο 56χρονος Αλβανός υπήκοος που ζει στα Χανιά κατέφυγε στην αστυνομία για να καταγγείλει ότι άγνωστος με τον οποίο μίλησε τηλεφωνικά ισχυρίστηκε ότι ήταν υπάλληλος του λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεται. Τον παραπλάνησε ενημερώνοντάς τον ότι δήθεν θα εισπράξει το Market Pass και ζήτησε τους τραπεζικούς κωδικούς για να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Ο ίδιος ανυποψίαστος έδωσε όλα τα στοιχεία, όμως αντί να εισπράξει, είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να αδειάζει. Τα 2.400 ευρώ που είχε μαζέψει έκαναν φτερά. Η νέα καταγγελία είναι ενδεικτική για τις διαστάσεις πανδημίας που λαμβάνουν οι απόπειρες εξαπάτησης. Σε μένα προέκυψε αυτό, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχουν μιλήσει με κάποιο συγγενή μου και αυτά, με τη μητέρα μου και όλα από το λογιστήριο, και μου ζήτησαν ένα λογαριασμό. Τους είπα να επικοινωνήσω και εγώ, γιατί δεν ξέρω, γιατί και η μαμά μου τα διαχειρίζεται αυτά. Επικοινώνησα με τη μητέρα μου και μου είπε ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και παίρνουμε καθαρό αριθμό, δεν παίρνουμε απόκρυψη, και απλά μετά πετάνε τις κάρτες. Θέλει πολύ τεράστια προσοχή από οποιοδήποτε, ακόμη και ένας μεγάλος άνθρωπος να είναι, πρέπει να υπάρχει ένας κοντινός κάπως να το βοηθήσει, να του τα μάθει ότι υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Καθώς μόλις χθες έγινε γνωστή η περιπέτεια 80χρονου συνταξιούχου στο Ηράκλειο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, η οποία του κόστησε 5.000 ευρώ. Μάλιστα, ο απατεώνας τον έστειλε σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης και με τις οδηγίες που του έδωσε, τα χρήματα που είχε ο συνταξιούχος στο λογαριασμό του έγιναν καπνός, αφού κατέληξαν στους λογαριασμούς των δραστών.